Και πάλι καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Χρόνια πολλά. Και ειδικά στο, στο φίλο στη Πάνω Θεσσαλονίκη που έχουμε και τι μου έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα. Και με αυτό το θέμα που με ρωτάς, φίλε, θα ασχοληθούμε σήμερα. Μου έχει στείλει και ένα άλλο φίλο πάνω σε αυτό το θέμα πάλι. Ε, email και ρωτάει και αυτό γιατί έκανε εντύπωση το προηγούμενο που είπαμε για τον Απόλωνα. Ε, στον ίδιο Θεό πιστεύανε πάντα οι Έλληνε. το ένα από τα προηγούμενα βίντεο που λέει ο Απόλλωνας ε, Χριστός εστί, ο εμός Θεός, ο δικός μου Θεός είναι ο Χριστός. Και είπαμε πολλά εκεί, είπαμε για το Μέγα Κωνσταντίνο, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, τι έχει πει, ε, για τις Ήβιλες, για πολλά είπαμε εκεί. Τώρα σήμερα θα πω, σας πω, ποτέ δεν λέω δικά μου, εγώ βέβαια δεν θα πω συμπεράσματα, έτσι. Θα σου δείξω πέντε πράγματα και θα σου πω και εγώ την άποψή μου από εκεί και πέρα. Είναι θέμα δικό σου τι θα γίνει. Ε, ο φίλος σου καθηγητής τι έγινε. Αγγλική φιλολογία μου λες τώρα. Ε, το που είδε ότι τα δύσκολα δεν σου είπα για το Μεγάλε, ότι έλεγε για το ότι είχε εκατομμύρια στρατό και ότι το φάσμα και λοιπά και κάτι τέτοια. Είδε ότι δεν είναι σκέτο, ότι είναι στη σπικοφολιά. Ανήκουν αυτοί. Απλά εσύ δεν το έχει ψάξει και δεν... βλέπω ότι δεν σ' άρεσε να διαβάζει. Δεν σ' άρεσε να το ψάχνει έτσι. Το έχουν πολύ αυτό. Περιμένουν από άλλου να μάθουν και δεν το ψάχνουν μόνοι του. Κακός. Μόνο σου πρέπει να ψάχνει. Ερευνάτε τα σγραφά, είπε ο Χριστό. Ο ίδιο ο Θεό. Πρέπει να ψάχνει. Άμα δεν ψάχνει, τι, απεριμένε τον άλλον να μάθει. Ο άλλο μπορεί να σε οδηγήσει όπου θέλει. Εσύ τι ψάχνει είναι το θέμα. Να το ψάχνει μόνος σου. Τέλο πάντων, την ερώτηση τώρα που μου έχει πει, πει εκεί για την Ευρώπη. Έτσι, να μιλήσουμε για την Ευρώπη, για το Δία που γράφεις μέσα. Όλα αυτά που γράφεις, την ερώτηση που, που κάνεις και εσύ και ο άλλος ο φίλος με το email. Πάνω κάτω τα ίδια λέει κι αυτός. Του κάνει μεγάλη εντύπωση με τον Απόλλωνα. Τα που είπαμε στο προηγούμενο το βίντεο. Πώς είναι δυνατόν ε, να ξέρει ο Απόλλωνας για το Χριστό και όλοι οι Έλληνες στη συνέχεια. Ε, όλα αυτά που είπαμε. Τι ξέρανε για τον Χριστό, ποιο ο το, το, το επιβάλλανε οι, οι, Ρωμαίοι. Και μια και φτάσαμε στους Ρωμαίους, πριν ξεκινήσω δηλαδή να σου πω για την Ευρώπη και λοιπά, όλα αυτά που λένε, άμα δεις πώς επιβάλλανε το 12ο επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ποιοι ελέγχανε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φαίνεται δύο πράγματα θα σου πω έτσι για να μην το μεγαλώσουμε το θέμα εδώ πέρα, αν για να πάμε σε αυτό που λέμε. Το ένα ήταν ότι είδαμε ότι οι Ρωμαίοι δεν είχανε, δεν θέλαν να σταυρώσουν το, το Χριστό. Οι άλλοι επιμένανε, έτσι, αυτοί στην ουσία τον σταυρώσανε τον ίδιο το Θεό τώρα, τον ίδιο το Χριστό. Φαντάσου ότι δύναμη είχανε, που μπορούσαν να επιβάλλουν τη γνώμη τους εκεί. Αυτή. Στη Ρωμαϊκή Εφαδοκατορία πάλι, βλέπουμε το δεκάθεο, ότι γινόντουστε... Δεν υπήρχε ένα δεκάθεο βέβαια, αυτοί το είχαν επιβάλει. Αντί να λένε Βαλ, Μολέχ Μολόχ ή τον Εξαποδίτη, λέγανε ο Δίας και λοιπά. Δεν έκανε ανθρωποθυσίες ποτέ οι Έλληνες. Έτσι. Και αυτό τώρα θα σε βάλουν να σκεφτείς εσύ. Στο Κολοσσίο, που εκεί βάζανε τους χριστιανούς και τους τρώγανε τα λιοντάρια. Δεν πήγαιναν στο γήπεδο αυτό, δεν είχε ποδόσφαιρα και είχαν άλλα αυτοί. Άκου βαρβαρότητα τώρα. Να βάζει στους ανθρώπου ανθρώπους, επειδή πιστεύανε στον Χριστό, να τους τρώνε τα λιοντάρια. Και σε ρωτάω τώρα εγώ, φίλε μου, εδώ πέρα. Έτσι. Βραζιλιάνοι ήτανε. Από την Αργεντινή ήτανε. Από τη Σομαλία. Από πού ήτανε οι άνθρωποι οι χριστιανοί που του βάζανε εκεί για να του φάνε τα λιοντάρια. Ε? Δηλαδή, δηλαδή, από πού ήταν. Έλληνε ήταν. Ε, Έλληνε. Του Έλληνε δηλαδή, του χριστιανού, του Έλληνε δηλαδή, αυτοί ήταν χριστιανοί Έλληνε, του ρίχνανε στα λιοντάρια. Του φάνε τα λιοντάρια. Κι ήταν αυτοί λοιπόν που είχαν τέτοιο μίσο με του Έλληνε, δε παιδί μου. Οι Ρωμαίοι. Είχαν τέτοιο μίσο οι Ρωμαίοι με του Έλληνε. Για ψάξτε να δει του Ρωμαίου πώ οι Έλληνε ήταν. Ακόμα και στρατιωτικοί, ανώτεροι εξωματικοί. Και πολλά που είχαν αξιώματα οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν που μισούσαν τόσο πολύ του Έλληνε. Ναι. Ε? Ή εκείνοι που ελέγχανε του Ρωμαίου. Γι' αυτό ο μεγαλύτερο Άγιο. Είδαμε και στο προηγούμενο το, το βίντεο τι έχει γίνει ο Μέγα Κωνσταντίνο που, σταμάδι, που σταμάτησε του διωγμού εναντίον των Χριστιανών, μετέφερε την πρωτεύουσα στην πόλη, την ονόμασε και με το όνομά του Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Απλά αυτά στα λέω για να δεις ότι δεν είναι τα πράγματα όπως μας τα έχουν πει. Έτσι. Και βλέπουμε με τον να είδαμε και που πιστεύαν οι Ελλήνες Απλά σου είπα δεν είχε έρθει ο Χριστός και με τα μυστήρια και που είπαμε για τη... τον εξαγνισμό μετά που με την Ορθοδοξία που έρθει ο Χριστός και πήρε τις αμαρτίες του κόσμου έγινε η, η εξομολόγηση και άμα θέλεις άλλο δεν τα κατάφερες με το Zoom τελικά δεν το ψάχνεις με τα email έχουμε έχουμε μπλέξει αλλά να το, το, το δούμε αυτό. Πώς, τα μυστήρια τι, που είχαν οι Έλληνε. Να τα ψάξουμε αυτά. Έτσι. Να σου πω και εγώ τι ξέρω. Και ό,τι ξέρει εσύ και ο φίλο σου, ο άλλο. Ο φίλο σου που τέλο πάντων αυτό κάτι ψάχνει ο άνθρωπο περισσότερο. Από, τουλάχιστον από σένα. Για τον καθηγητή, άστον αυτόν. Τι να ψάχνει. Να... Άστο αυτό. Τι να μα πει. Λοιπόν, τώρα με την Ευρώπη, που λε εδώ, για να δεις ότι οι Έλληνες δεν είναι τίποτα χαζί όπως μας έχουν παρουσιάσει. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, ο μεγαλύτερος πολιτισμός του κόσμου, η με... ό,τι ο... και να δεις ελληνικό είναι. Και μας έχουν παρουσιάσει ότι οι Έλληνες ήταν κάτι ανόητοι. Αυτό μας έχουν πει στην ουσία. Αυτό μας λένε, ότι ήταν ανώμαλοι, Ποια ανώμαλοι, να δείτε το, το, νόμο του Σόλωνα, τι έλεγε. Για, για δείτε εκεί, ποινή θανάτου είχε, ο οποίο ήταν τέτοιο. Για δείτε την νομοθεσία. Διαβάστε την νομοθεσία, πατήστε την νομοθεσία για αυτό το θέμα, να δείτε τι, ήταν, τι, τι, τι νόμο είχαν στην αρχαία Ελλάδα. Όπω και στι πάρτε στον Κιάδα, τα, τα παιδάκια ρίχνανε που είχαν πρόβλημα ή του προδότε ρίχνανε εκεί πέρα ε? Και αυτούς που χαλάγανε τη... το κράτος εκεί, το... την πόλη... πόλη κράτος. Πολλά μας έχουν πει που δεν ισχύουν, άμα τα ψάξει ο άλλος δηλαδή, βλέπω ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν για να έρθουμε στο... στις αυτές που μου κάνατε εδώ, και θα σου πω και εγώ, δεν θα σου πω ότι σου είπα, θα διαβάσουμε και θα δούμε τι γίνεται, έτσι. Για την Ευρώπη τώρα. Πάμε στην Ευρώπη. Και λέει εδώ, ο Μίνωας, ο Μίνωας, γνωστός στη, στην Κρήτη, ήταν γιος του, του Δία. Ο Μίνωας τώρα. Γιος του Δία. Ο Δίας ερωτεύτηκε, λέει, την κόρη του βασιλιά της Φινίκης, πρόσεξε, το, την του βασιλιά της Φινίκης, του Αγίνορα, την Ευρώπη. Η Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλιά της Φινίκης Αγίνωρα. Προσέχεις. Για να την πλησιάσει τώρα ο Δίας, μεταμορφώθηκε, λέει, σε λευκό ταύρο και με τη γοητεία του αγίνεψε την Ευρώπη η οποία Ευρώπη έκατσε πάνω του. Μεταμορφώθηκε, λέει, σε λευκό Ταύρο και με τη γοητεία του σαγίνεψε την Ευρώπη που έκατσε πάνω του. Πάνω στο Δία. Τότε ο Δίας την απήγαγε, την μετέφερε σε όλη τη σημερινή Ευρώπη, τη, έτσι, και μετά την πήγε στην Κρήτη όπου και έκανε το γάμο κάτω από ένα πλάτανο στη Γόρντινα. Η Γόρντινα είναι 40-45 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, στην Κρήτη. Στη Γόρντινα. Από το γάμο τώρα του Δία και της Ευρώπης γεννήθηκαν, πρόεξε εδώ τώρα, ο Μίνωας, ο Ραδάμανθης και ο Σαρπιδόνας. Ο Μίνωας, ο Ραδάμανθης και ο έτσι, η Ευρώπη, η Ευρώπη και το νόμισμα των 2 ευρώ, άμα δει, την Ευρώπη έχει απάνω ακριβώς και άμα δει και το σχεδιάγραμμα, άμα τη δεις από ψηλά τώρα την Ευρώπη, πρόσεξε να δεις, μεταμορφώθηκε η σε Λευκό Ταύρο, για δες την Ευρώπη από ψηλά, σε Λευκό Ταύρο, ε, και τι σημαίνει Ευρώπη. Από το ευρύ και το όψ. Δηλαδή ευρύ και όψ. Που σημαίνει ο, ανοιχνο, Τα μεγάλα μάτια, μεγαλομάτα που τη λένε την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει. Ευρώπη. Ευρύ και όψ. Έτσι. Λοιπόν... Να πάμε τώρα αφού είδαμε αυτό, στον Αγίνορα. Στον Αγίρον, στον Αγίνορα που είπαμε. Ο βασιλιάς λέει της Τύρου και της Φινίκης. Αναφέρεται αυτό λέει στη βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου ο οποίος Αγίνορας ήταν γιος, πρόσεξε, του Ποσειδώνα και της Λιβύης. Και της Λιβύης. Προσέχεις. Ο Αγίνορας ήταν γιος του Ποσειδώνα και της Λιβύης, εγγονός του Επάφου και δίδυμος αδερφός του Βίλου, Βίλου με είτα, του Βίλου. Πρόσεξε τώρα εδώ. Ο Αγίνωρας λέει πήρε ο σύζυγό του τη Τηλέφασα. Τηλέφασα με δύο σίγμα. Τηλέφασα. Και απέκτησα τον Κάδμο. Τον Κάδμο. Στη Θήπα μετά. Στον κα, τον Κάδμο. Γιος δηλαδή ο Κάδμος είναι του Αγίνωρα και της Τηλέφασας. Τον φίνικα Και τον κίλικα. Ο Ευρυπίδης στις Φώνησες και ο Παψανίας, ο περιγητής, αναφέρουνε ως γιο τους και τον Θάσο. Και τον Θάσο. Μοναχοκόρη τους, του Αγίνωρα και τη Στηλέφασας, ήταν η Ευρώπη. Την οποία άρπαξε ο Δίας μεταμορφωμένο σε Λευκό Ταύρο. Μετά την αρπαγή της Ευρώπης, ο Αγίνορας διέταξε τους γιου του να αναζητήσουν την αδελφή τους και να μην γυρίσουν πίσω χωρίς αυτήν. Τα αδέρφια όμως δεν πέτυχαν τον σκοπό τους, οπότε καταστάθηκαν σε άλλους τόπους. Πρόσεξε. Εκεί ίδρυσαν απικίες και πόλεις, που πήραν το όνομα του ιδρυτή τους. Έτσι. Ο Φίνικα στη Φινίκη. Έτσι. Ο Κίλικα στη Κιλικία. Ο Θάσο στη τη Θάσο. Και ο Κάδμος στη Θήβα. Έτσι. Γιος του Κάδμου, πέρα από τα παιδιά, να πάμε και στο, στον Κάδμο, έτσι, για να δούμε, ένας από τα παιδιά του Κάδμου, το τελευταίο του παιδί, του Κάδμου, δηλαδή του, του Κάδμου και της Αρμονίας, ο τελευταίος του γιος, είναι ο Ηλυριός. Στα λέω όλα αυτά για να τα ψάξεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τελευταίο παιδί λέ, του Κάδμου και της Αρμονίας είναι ο Ηλυριός. Ή βέβαια και άλλα παιδιά. Να, μπεις, να, να μπείτε να δείτε ο Κάδμος, τα παιδιά του και λοιπά. Του, του κάδμου. Λοιπόν, τι καταλαβαίνεις τώρα μέχρι εδώ, εσύ, από αυτά που ακούς τώρα εδώ. Ναι. Δίας, φίλε μου. Δίας. Δίας. Δεν είναι ο Δίας αυτός που... Πήγαινε με όποια έβρισκε και ήταν ένα παλιό τόμαρο αυτό που το παρουσιάζουν αυτοί και λοιπά. Όχι. 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 Δίας. Όλοι οι πλανήτες, όλοι οι αστρονομικά δηλαδή, άμα δει κάποιος, θα δει ότι τα πάντα είναι με όνομα ελληνικό, έχουν όλα ελληνικά ονόματα. Δίας, διάσπαση. Το ένα που γίνεται άπειρα, όχι πολλά, άπειρα, άπειρα. Είναι έννοια. Έχει σχέση με αστρονομία εδώ το θέμα. Το ένα που γίνεται άπειρα, όχι πολλά, άπειρα. Δεν λέγεται όμως Δίας μόνο, λέγεται και Ζεύς. Ζεύς. Ζεύξη. Τα πολλά, αυτά τα άπειρα, τα πολλά, ενώνονται πάλι και γίνονται ένα. Είναι κώδικες φίλε μου οι... οι Έλληνες τα πάντα τα είχαν σε κώδικες Καταλάβες τα είχαν... Ήταν κωδικοποιημένα όλα Και ο Πυθαγόρας Τον κώδικα του Πυθαγόρα Άμα υποκράτης δάκογλου Και άλλοι που έχουν ψαχτεί πολύ Με το Μορφές μεγάλες Που όποιος Έλληνας Καταφέρει και ασχοληθεί με το θέμα και μπορεί να σπάσει τον κώδικα, καταλαβαίνει και τι, τι, τι νόημα είχαν τα. τι πιστεύανε τότε οι Έλληνες και τι ακριβώ ε, συνέβαινε. Έτσι. Ειδικά μα διαβάσει τον Ισίωδο και δεις εκεί πώς δημιουργήθηκαν όλα και όλα αυτά που λέει ο Ισίωδος, καταλαβαίνεις και το, 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 το τι συμβαίνει δηλαδή πώς έχουν γίνει όλα αυτά. Αλλά οι Έλληνες πάντα μιλάγαν ε, όπως και ο, ο Πλάτωνας άμα δεις, μίλαγε με, στο έλεγε σαν μύθο, σαν παραμύθι κάτι. Ενώ ήταν πραγματικότητα για κάτι που σου έλεγε. Στον Τίμιο και στον Κριτία παράδειγμα που αναφέρει την Ατλαντίδα. Αναφέρει πολλά. Εκεί. Θέλουν ψάξιμο όλα αυτά, θέλω να σου πω. Θέλουν ψάξιμο όλα αυτά. Το σπήλαιο πάλι που έχει. Γιατί, γιατί δεν τα λέει στα ίσια και τα έλεγε με... παραβολικά. Γιατί τα έλεγε έτσι. Ποιοι το, ποιοί, με ποιου είχε πρόβλημα. Ήταν σίγουρα όταν ήταν ελεύθεροι πάντα οι πόλει κράτη. Ή μήπω ελέγχανε κάποιοι άλλοι. Στη δικαιοσύνη παράδειγμα. Έτσι, ποιοι ήταν εκείνοι που δικάσανε τον Σωκράτη και τον αναγκάσανε να πει το κόνιο. Ποιο ήταν ο μελήτο. Ποιο ήταν. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά βλέπει ότι κάτι δεν ήταν. Γιατί δεν μιλάγανε όλα. Τα είχαν κωδικοποιημένα και μιλάγανε με παραβολέ. Γιατί. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Θέλουν ψάξιμο αυτά. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα εδώ. Να δούμε κάτι άλλο τώρα εδώ. Πάμε στον Ηρόδοτο τώρα. Ηρόδοτος. Ιστορία λέει 1, 173 σελίδα, 4 κεφάλαιο. Λοιπόν, Ηρόδοτος. Έχουμε μπει στο Ιστορίε, στο έργο του Ιστορίε. Και λέει ο Ηρόδοτος τώρα. Πρόεξε τώρα εδώ τι λέει ο Ηρόδοτος. Καθώς φιλονικούσαν στην Κρήτη, δια τη Βασιλεία, η Ιη της Ευρώπης, ο Σαρπιδόνας, τα παιδιά που είπαμε πριν, δεν είπαμε. Δεν είπαμε πριν για τα Μίνωας, Ροδάμανθης και Σαρπιδόνας. Ναι. τα παιδιά του, του Δία και της Ευρώπης τώρα. Λοιπόν, και λέει ο Ιεροδότος, καθώς πυλωνικούσαν λέει στην Κρήτη για τη Βασιλεία, η Ιη της Ευρώπης, ο Σαρπιδόν και ο Μήνος, επεκράτησε ο Μήνος και εξόρισε τον Σαρπιδόνα και όσους εξεγέρθησαν κατά αυτού. Αυτοί λοιπόν αφού εξεδιώχθηκαν εξεδιώχθησαν, έφτασαν εις την Ασία, εις τη γη της Μιλιάδος. Προσέχεις. Την οποία τώρα νέμονται οι Λίκοι. Η Λίκοι. Αυτή η χώρα, την παλαιά εποχή, ήταν η Μιλιάς. Οι δε Μιλίες, οι, δι, οι δε Μιλίες, τότε ονομάζοντο σόλιμι. Σόλιμι. Πρόεξε τώρα εδώ, που θα πάμε σε λίγο, κοίτα. Σόλιμι. Λέει ο Ηρόδοτος. Πάμε στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Αναφέρει στο έργο του παρεκβολέ εις την Ηλιάδα ένα λέει ε, σελίδα 486. Και λέει τώρα ο Ευστάθιο Θεσσαλονίκη. Μίλητο δε η κριτική αυτή προπήρχε τη Ασιανή ε, μιλήτου Μιλίτου, ειν έκτισεν ο παλαιό Σαρπιδών Αγαγών η κύτωρας, και καλέσας αυτήν κατά των γεωγράφων εκ τη κριτική Μιλίτου. Προσέχει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα η σόλιμη. Ποιοι είναι η σόλιμη; η σόλιμη. Ο, μα λέει ο Ηρόδοτο, έτσι. Μα σου λέει ο, ο Ευστάθιο. Ποιοι είναι η σόλιμη τώρα. Και λέει τώρα εδώ, λαό λέει τη Νότια Μικρά Ασίας, κατά τη Μικυναϊκή εποχή. Οι Σόλυμοι ταυτίζονται με του επιλεγόμενου μιλίες. Ο Ηριόδοντος αναφέρει ότι η ηλικία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Μιλιάς. Η ονομασία τους προέρχεται από το Σόλυμο, πρόεξε, η ονομασία τους προέρχεται από το Σόλυμο, τον ιό του Διός και της Χαλκίνης. Και της Χαλκίνης. Ο Ηρωδιανός, στο έργο του Περικαθολικής Προσοδίας, Ζ. 172, αναφέρει σχετικά τα εξής. Το έθνος των Σολίμων, που είναι οι πισίδες, έλαβαν την ονομασία τους από τον Σόλιμο, τον ιό του Διός και της Χαλκίνης. Επίσης συνεχίζει, περί καθολικής προσοδίας βιβλίο λέει Ζήτα, 175. Και λέει, συνεχίζει τώρα, ο Ηρωδιανός. Είναι έθνος που κατοικεί εις την Άσπενδον και την Κιλικία. Είπαμε Κιλικία, ε, ασπένδων και στην ε, Κηλικία Αυτό σημαίνει ότι οι Σόλυμοι Εξαπλώθηκαν ανατολικά μέχρι την Κηλικία Στη χώρα των Σολύμων έφτασε ο Σαρπιδόν έξε, Όταν εξορίστηκε από τον αδερφό του Μίνοα Ο Σαρπιδόν, ο Μίνοας και ο Ροδάμανθης Ήταν ε, γη του Διός και της Ευρώπης Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε εδώ. Όλα αυτά που σα λέω το μεταξύ, πατάτε και τα βρίσκετε όλα. Έτσι δεν είναι ότι τα λέω εγώ και δεν τα βρίσκει άλλο. Πατάτε και π, 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 τα βρίσκετε όλα αυτά που σα λέω. Εδώ, όποιο θέλει, πατάει και βρίσκει για του όλυμου για όλα αυτά που πάμε πριν. Για, το, για τα πάντα. Για όλα αυτά που πάμε πριν. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα τώρα, ισόλυμη, έτσι, ισόλυμη. Ισόλυμη, λοιπόν. Πρόσεξε να δεις τώρα εδώ. Και πάμε σε ένα... Εδώ είναι εκκλησία.blogspot.com Άρα το λέει και πάει σε πάρα πολλά. Αλλά τώρα τέλος πάντων εδώ πέρα το... Από εδώ το λέω εγώ. Εκκλησία.blogspot.com και λέει Ελληνική πόλη τα Ιεροσόλυμα. Ισόλυμη, λέγαμε πριν, ε, Ισόλυμη. Ελληνική πόλη τα Ιεροσόλυμα. Και διαβάζουμε. Το γεγονό πω τα Ιεροσόλυμα πριν από την κατάληψή του από τον βασιλιά των Εβραίων Δαβίδ ήταν ελληνική πόλη, μα το μαρτυρούν πλήστη αρχαίοι συγγραφεί. Ακόμα και ο Εβραίο ιστορικό Ιώσυπο αποκαλεί την πόλη με το πραγματικό της όνομα Σόλυμα. το πραγματικό της όνομα Σόλυμα. Φίλε μου. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι η Σόλυμοι ε, ήταν απόγονοι των Κριτών Και συνεχίζει. Από αυτούς οι κάρες ήλθαν στην Ήπειρο από τα νησιά. Γιατί παλαιότερα ήσαν υπήκοοι του Μίνωα με το όνομα Λέλεγες Λέλεγες στην Ιωνία, οι Λέλεγες και κατοικούσαν στα νησιά όσο για τους Λυκείους η παλιά τους καταγωγή ήταν ε, είναι κριτική. ήταν Κρήτες οι Λύκοι όσο για τους Λυκείους λέει η παλιά τους ε, καταγωγή είναι κριτική. φιλονίκησαν όμως για τη βασιλεία της Κρήτης με τα παιδιά της Ευρώπης, ο Σαρπιδόν και ο Ομήνος. Στη διαμάχη επικράτησε ο μήνο και έδιωξε τον Σαρπιδόνα μαζί με τους οπαδούς του. Εκείνοι όταν τους έδιωξε πήγανε στην Ασία, στην περιοχή της Μιλιάδος. Γιατί η χώρα που σήμερα κατοικούν οι Λύκοι, παλιά Λύκοι, έτσι, Υ Ιώτα, Ωμικρον, Λύκοι παλιά λεγότανε μιλίας γιώτα αύξηλον μιλίας και οι μιλίες ονομάζονταν τότε σόλιμι σόλιμι αργότερα οι σόλιμοι επίκυσαν την χώρα της Παλεστίνης όπου ίδρυσαν την πόλη στους πρόποδες του όρους Σιών Σιών γιώτα ομεγα Σιών το όνομα σιών προέρχεται και αυτό από την δωρική λέξη Σιός με γιώτα όμικρον που σημαίνει Θεός. Στην κορυφή του όρους εκείνου έκτισαν και το ναό του πολιούχου ε, Θεού με μικρό θήτα, τα είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, έτσι, προστάτη δηλαδή της πόλεως, ε, του Δία, ο ναός ονομάστηκε Διός Σολιμέος. Διός Σολιμέος. Είπαμε ποιος είναι ο, ο Δίας. Έτσι, η άσπαση αυτά, Ζέψ, κλπ. Ονομάστηκε Διός Σολιμέος. Αργότερα, μετά την κατάληψη της πόλεως, το 1026 π.Χ. από τον Δαβίδ, γκρέμισαν τον ναό του Διός, ε, στα, στα ερήπια του οποίου, έκτισε ο Σολομών τον περιώνυμο ναό του, όπου και μετέφερε την Κιβωτό σε εισαγωγικά της Διαθήκης. Τα σόλιμα οι Εβραίοι στη Παλαιά Διαθήκη τα αποκαλούν Σαλίμ, με ητά Σαλίμ, ή Γερουσαλαΐμ, εξού και Ιεροσόλυμα. Τα Ιερά το Σολίμων δηλαδή είναι, στην ουσία. Και Οι Εβραίοι στην παλαιά διαθήκη τα αποκαλούν Σαλίμ ή Γερουσαλαίμ. Εξού και Ιεροσόλυμα. Γράφει ο Ιώσυπο στην Ιουδαϊκή αρχαιολογία του. Και συνεχίζουμε εδώ πάλι με τον Ιώσυπο που στην Ιουδαϊκή αρχαιολογία του. Επειδή επί της εποχής του Αβραάμ του προγόνου μας η πόλη λεγόταν Σόλυμα. Πολλοί λένε ότι και ο Όμηρος τα αποκαλεί σόλυμα. Αυτό τα λέει τώρα ο Ιώσιπος. Τη δε η ιερό, οι Εβραίοι έβαλαν αργότερα. Ήταν κατά την εποχή που με τη στρατιά του Ιησού κατά των Χανανέων και του πολέμου, κατά τον οποίο οι Χανανέοι κράτησαν την πόλη που ο Ιησούς κατένυμε στους Εβραίους, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να διώξουν τους Χαναναίους από τα Ιεροσόλυμα μέχρι που την πολιόργησε ο Δαβίδ. Λέει τώρα ο Ιώσιπος. Πολύ αργότερα, κατά την ελληνιστική εποχή, η πόλη ήταν αμυγός ευρωκρατούμενη, όμως πόλης με βάση τα ελληνικά κριτήρια δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή επειδή δεν είχε ούτε δήμο, ούτε βουλή, ούτε τις κύριες προϋποθέσεις για να έχει τα δικαιώματα της πόλεως. Λέει τώρα, έτσι, δεν είχε ούτε γυμναστήριο, ούτε εφηβείο, ούτε σχολείο, ούτε αγορά. Μόνο όταν ο ελληνοτραφής αρχιερέας της πόλεως Ιάσων δημιούργησε αργότερα εκείνες τις προϋποθέσεις, τις απένιμε ο αντίοχος ο τρίτος το δικαίωμα να αποκαλείται πόλης. Έτσι. Ο αντίοχος ο γάμα, ο τρίτος, το δικαίωμα να αποκαλείται πόλης. Αυτή όμω η επαναστροφή τη παλαιά πρωτεύουσα των Εβραίων σε ελληνική πόλη εξαγρίωσε του Μακαβέου που ξεσηκώθηκαν κατά των ελληνικών πόλεων με τι γνωστέ από την ιστορία βιοπραγίε που κράτησαν πάνω από έναν αιώνα. Πάνω από έναν αιώνα. Λοιπόν, εδώ τώρα να πάμε να διαβάσουμε. Ένα άλλο πάλι, αφού είδες ξεκινήσαμε με την Ευρώπη και που φτάσαμε. Λοιπόν, αφού πάμε για το Δία, είπαμε όλα αυτά που είπαμε και φτάνουμε εδώ τώρα. Έλληνες και Ιησούς Χριστός. Μπορείτε να το απαντήσετε και αυτό, και όλα όσα είπαμε. Εδώ. Να τα δείτε αυτά και εσύ φίλε μου ειδικά να τα δεις. Και οι άλλοι φίλοι και ο καθηγητής. Όλα τα δείτε που μου λες. Έλληνες λέει και Ιησούς Χριστός Έλληνες και Ιησούς Χριστός Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτή λέγον ελήληθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου Ιωάννης 12,23 Ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου απεκρίθη ο Ιησούς όταν του γνωστοποιήθηκε ότι οι Έλληνες εζήτησαν να το συναντήσουν οι Έλληνες αυτοί, όπως αναφέρεται στα Ευαγγέλια, ήταν εκ των ανεβενόντων να προσκυνήσουν εν, εν τη εορτή. Πράγματι, οι Έλληνες αυτοί, κατά την ίδια εποχή της Ιουδαϊκής εορτής, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους, οι οποίοι λάτρευαν τον Ιεχωβά σε άλλους ναούς, μετέβησαν στα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν στο ιερό του Μιλιχίου Διός, έτσι, στο ιερό των Σολίμων, από το οποίο έλαβε την προσωνυμία της η πόλη των Ιεροσολίμων. Η φιλή των Σολίμων ήταν ελληνικής καταγωγής και η ονομασία τους προέρχεται από τον Σόλιμο, τον Ιώ, του Διός και της Χαλκίνης. Λοιπόν, το έθνος των Σολίμων που είναι οι σημερινοί πισίδες πήραν την ονομασία τους από τον Σόλυμο, τον ιό του Διός και της Χαλκίνης, η περικαθολικής περί καθολικής προσωδίας Ζ, 172. Και συνεχίζουμε. Στη χώρα των Σολίμων έφτασε ο Σαρπιδόν όταν εξορίστηκε από τον αδερφό του Μίνοα. Ο Σαρπιδόν, ο Μίνοας και ο Ραδάμανθης υπήρξαν οι Ιή του Διός και της Ευρώπης. Η ονομασία Ευρώπη είναι συμβολική, όπως όλες σχεδόν οι ονομασίες των αρχαίων Ελλήνων και δηλώνει το πρόσωπο όπως ο οπ, με η μεγαλομάτα που είπαμε πριν, που το οποίο ο λέει ο γόνος του κάλους και της αρμονίας, το εφ. Ο Σαρπιδόνας λοιπόν φιλονίκησε με τον αδερφό του Μίνωα, αφισβητώντας την εξουσία του στην Κρήτη, ο Μίνοα επεκράτησε κατά τη φιλονικία και αποφάσισε να εξορίσει του από το νησί. Και λέει παρακάτω αυτό που πάμε για τον Ηρόδοτο. Ότι φιλονίκησαν, έτσι, η Ηρόδοτο ιστορία 1,173,4. Καθώς, καθώς φιλονικούσαν στην Κρήτη για τη Βασιλεία Νιή της Ευρώπης, ο Σαρπιδόν και ο Μήνος επεκράτησε στη φιλονικία ο Μήνος και εξόριξ, εξόρισε τον Σαρπιδόνα και όσους εξεγέρδισαν κατά αυτού. Αυτοί λοιπόν αφού εξεδιώχθηκαν, εξεδιώχθησαν, έφτασαν στην Ασία, στη γη της Μιλιάδος, την οποία τώρα εκμεταλλεύονται λύκη. Αυτή η χώρα, την παλαιά εποχή, ήταν η Μιλιάς, η δε Μιλή, τότε ονομάζοντος Όλυμη. Όταν ο Σαρμπιδόν εξορίστηκε από την Κρήτη, κατέφυγε στην περιοχή της Μιλιάδος, στα παράλληλα της Ιωνίας. Εκεί, απέναντι από τη Σάμο, ίδρυσε την πόλη Μίλιτο, έχοντας πρότυπο την ομώνυμο πόλη Μίλιτο της Κρήτης. Μηλίτος δε η κριτική αυτή προϋπήρχε της Ασιανής Μιλίτου, ειν έκτισεν ο παλαιός σαρπιδών αγαγών η τώρας και καλέσας αυτήν κατά των γεωγράφων εκ της κριτικής Μιλίτου. Ευστάθειος παρεμβολέ στην Ιλιάδα 1, 486. Η Μίλη το σύντομα κατέστη η πλουσιότερη πόλη της Ιωνίας και αναγυρίχθηκε πρώτη σε εξαγωγή πολιτισμού με την ίδρυση περισσότερων των 80 απικιών των 80 απικιών στα παράλια της Μεσογείου. Οι Σόλυμοι άρχισαν να εξαπλώνονται ανατολικά επικίζοντας ολόκληρο το νότιο τμήμα της σημερινής Τουρκίας μέχρι την Κιλικία. Είναι έθνο που κατοικεί στην Άσπενδον και την Κηλικία. Η Ροδιανό περί καθολική προσωδία ε, ζήτα ακόμα ε, 175. Στα σύνορα τη σημερινή Συρία, με την νοτιοανατολική Τουρκία. Από εκεί, συνεχίζοντας την επέκτασή τους κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, κατευθύνθηκαν όχι πλέον ανατολικά αλλά νότια προς την περιοχή της Παλαιστίνης. Εκεί ίδρυσαν το Ιερό των Σολύμων, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Μιλίχιο Δία. Του Μιλχίου Διός δηλαδή, ο Ναός. Και είπαμε πραγματικά τι είναι ο Δίας, έτσι. Προς αυτό το Ιερό κατευθύνονταν οι Γαλιλαίοι Έλληνες, οι οποίοι ζήτησαν να συναντήσουν τον Ιησού, η πόλη η οποία ιδρύθηκε έχουσα κέντρο το Ιερό των Σολίμων ονομάστηκε σόλιμα. και αργότερα Ιεροσόλυμα. Ιερό Παύλα Σόλυμα, εκεί που βρίσκεται το Ιερό των Σολίμων δηλαδή. Προσέξε, πρόσεξε τώρα εδώ και εσύ και οι φίλοι τώρα εδώ. Προσέξε, προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Διότι ταχύτερον έναντι αυτού εδώ του απεσίου φόνου θα καθιερώσει σεμνήν εορτήν εις αυτήν εδώ την χώραν και εις την χώρα των Σολύμων θα ιδρύσει ιερών. Γρηγόριος Ναζιαζινός στο έργο «Το Κοσμοσωτήριον Πάθος του Χριστού» σελίδα 969. Ο Άγιος Γρηγόριος. Οι τρεις ιεράρχες. ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιαζινός διότι ταχύτερον έναντι αυτού εδώ του απεσίου φόνου θα καθιερώσει σε μνήνε εις αυτήν εδώ την χώραν και εις την χώραν των σολίμων θα ιδρύσει ιερών. Γρηγόριος Ναζιαζινός η πόλη των Ιεροσολύμων, όπως μας πληροφορεί και ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ιδρύθηκε η κατοικοί από Έλληνες. Επιπλέον, ουδής Ιουδαίος, ετόλμησε να επιχειρήσει την υποταγή της. Και το διαβάζουμε εδώ. Αυτήν λοιπόν την Ιερουσαλήμ την κατοικούν Έλληνες και ουδής Ιουδαίος δεν τολμά να γίνει κατακτητής αυτού του τόπου. Ευσέβιος, σχόλια εις τον Ισαΐα, 1,172. Ακόμα και τα όρητα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των Ιερουσαλήμων, έλαβαν την ονομασία τους από τους Έλληνες όλυμους. Και διαβάζουμε και τα Ιεροσόλυμα εν της παρελήσει παρελ, σολύμης ονομαζομένης όρεση κίστε ευσέβειος εφ ευ, προπαρασκευή 9,9. Διαβάζουμε εκεί. Εκτός από τα Ιεροσόλυμα υπήρχε άλλη μια ελληνική πόλη που έλαβε την ονομασία της από τους Σολίμους. Η πόλη Σαλίμ ή Σιχέμ με Υ. Υ. έψιλον, έτσι. Σαλίμ με ήτα, Σαλίμ ή Σιχέμ, ύψιλον, έψιλον, Σιχέμ. Το αρχικό όνομα της πόλεως ήταν Σίκιμα, όλα γιώτα, Σίκιμα. Εν συνεχεία έλαβε την ονομασία Σαλίμ με ήτα, ενώ όταν κατακτήθηκε από τους Εβραίους το Αβραάμ που αντικαταστάθηκαν στην περιοχή της Χαναάν, η πόλη έλαβε την ονομασία Σιχέμ, ε, ε, ε σιχεμ, από, το, ο, από τον ομώνυμο εγγονό του, από τον ομώνυμο εγωνό του Ιακώβ. Και διαβάζουμε εδώ, Σιχέμ είσαι ή ε, ε, και Σίκινα, ή ε, ε, ναι, Σιχέμ ή, ε, 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 και Σίκημα, ή και Σαλίμ πόλης Ιακώβ νυν έρημος δείχνεται δε ο τόπος εν προαστής νέας πόλεως ευσέβιος ονομαστικών σελίδα 150. Τα ασύγκημα αποτελούσαν προάστιο της ε, νεαπόλεως και όπως μας πληροφορεί ο μιλήσιος περιηγητής Αλέξανδρος Πολυίστορ ήταν πανάρχια ελληνική πόλη που ιδρύθηκε από τον, τον Σικίμιον τον ιό του Ερμού. Ερμή, τον τονιό του Ερμού. Και διαβάζουμε. «Τα δε σίκιμα φέση Θεόδωτος εν το περιουδαίον από Σικιμίου του Ερμού λαβήν την ονομασίαν τούτον γάρ και κτίσε την πόλιν ύστερον δε φύσιν αυτήν υπό Εβραίων καταχθε κατασχεθήνε δυναστεύοντος εμόρ Ιόν γεννήσε σιχέμ Αλέξανδρος Πολύστορ αποσπάσματα ε, κόμμα εννέα. διαβάζουμε εκεί Στην κορυφή του υψηλότερου λόφου της πόλεως των αρχαίων Σικίμων υπήρχε ιερό του ε, Μελιχίου Διός ο Εβραίος ερευνητής Γκέριτζιν κατάφερε να ανακαλύψει το Ιερό του Διός ο Εβραίος ερευνητής τώρα, έτσι, Γκέριτζιν, κατάφερε να ανακαλύψει το Ιερό του Διός ύστερα από μελέτη των αρχαίων νομισμάτων της πόλης, τα οποία χρησιμοποίησε ως χάρτες, αφού αυτά είχαν επάνω τους αναπαραστάσεις των πόλεων τους. Μεταξύ των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων που εκτίθενται στο Εβραϊκό Μουσείο των Ιεροσολύμων συγκαταλέγονται και νομίσματα στα οποία εικονίζεται το σύμβολο του Ιερού των Σολύμων και αναγράφονται οι λέξεις Ιερό Παύλα Σολύμων στην ελληνική γλώσσα φυσικά. Ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος Φίλων αναφέρει ως χαρακτηριστικό της πόλης Σιχέμ την δρίν την υψηλήν σε εισαγωγικά, την δρίν την υψηλήν. Το δέντρο, σύμβολο του Διός που χαρακτήριζε και το πανάρχαιο μαντίο, μαντίο του στη Δοδόνη. Και λέει, εξελθών ουν εκ, ε, εκ, των κατά την χαράν με δύο ρο χαράν τόπον ο νους λέγεται διοδέψε την ηγίν έως του τόπου σιχέμ επί την δρίν την υψηλήν φίλον λέει δε μικρά μικρά Αβραάμι ε, κόμμα ε, 216 σε αυτό το έργο το βλέπουμε εκτός από τα αρχαία σίκιμα και τα ιεροσόλυμα ιερό του διός υπήρχε και και στο όρο Κάρμιλο, κάρμιλος με ήτα όμικρον, Κάρμιλο, το ιερό όρο, το ιερό όρο του διός δυτικά τη Γαλιλαία, δυτικά της Γαλιλαίας στο οποίο περιηγήθηκε ο μεγάλο γεωγράφο Σκύλαξ, ο Κυρανδρέψ, με ύψιλον, Κυρανδρέψ, τον 5ο αιώνα π.Χ. Και διαβάζουμε εδώ, Κάρμιλος, Όρος, Ιερών, Διός, Σκύλαξ, Περιπλούς, 104,22. Στην περιοχή της Παλαιστίνης, εκτός από τους Ίωνες Σολίμους, εγκατεστάθηκαν και οι Φιλιστέοι Κρήτες. κριτικοί οι Φιλιστέοι. Έτσι, και οι Φιλιστέοι Κρήτες. Από τους οποίους η ευρύτερη περιοχή ονομάστηκε Φιλιστίνη και αργότερα Παλεστίνη. Αυτούς δε τους Φιλιστέους εμείς τους ονομάζουμε Παλαιστινίους. Θεοδόρητος ερμηνεία εις τους ψαλμούς στίχος 1533. Ετυμολογικά τώρα η λέξη Φιλιστέος προέρχεται από τη λέξη φίλος και τη ρίζα στέιν με αλφαγιώτα ήτα ε, ε, η ρίζα Στέιν, που παράγει το ρήμα ίσταμε, Ι Γιώτα και γ στο τέλο. Από το ρήμα ίσταμε, το ρήμα ίσταμε που σημαίνει στέκομαι. Ευρύτατα διαδεδομένα στον ελληνικό χώρο ήταν τα αρχαία ονόματα φίλιστο, φιλίστη και φιλίστα που έχουν ρίζα τους το επίθετο φίλος Φιλιστέος ήταν και ο γιγαντός όμως Γολιάθ, ο οποίος κατά τους Εβραίους ιτήθηκε από τον Δαβίδ, σε πόλεμο μεταξύ των Φιλιστέων και των Ιουδαίων. Μία ακόμα φανταστική ιστορία, καθώς οι Εβραίοι θέλησαν και αυτοί να αποκτήσουν έναν ήρωα, αντίστοιχο προς τον Οδυσσέα, ο οποίος τύφλωσε και κατέλαβε τον γιγαντός Κύκλοπα. Φανταστική ιστορία, μπορεί να μύθος, δεν ξέρουμε. Εδώ λέει πάντως φανταστική ιστορία. Και που το διαβάζουμε τώρα αυτό. Ιδού η ρομφέα γολιάθ του Φιλιστέου, του Φιλιστέου, ον επάταξας εν τικυλάδι ηλά, το ηλά με ήτα, ηλά. Ευσέβιος σχόλια εις τους ψαλμούς, στίχος 293. Το πραγματικό όνομα του Φιλιστέου Γίγαντα δεν είναι το εβραϊκό Γολιάθ, αλλά το ελληνικό Γολιάθης, το οποίο συγκεκομένο κατά την κατάληξη μετατράμπηκε στην εβραϊκή διάλεκτο σε Γολιάθ. Και διαβάζουμε. Γολιάθης, αυτός είναι Παλαιστίνιος άνδρας γιγαντός όμως. Ο ίδιος εις την εβραϊκή διάλεκτον αναφέρεται ως Γολιάθ. Λεξικό Σούδα. Εκεί το διαβάζουμε αυτό, στο λεξικό Σούδα. Οι Κρήτε Φιλιστέοι έδωσαν νέα όθηση στον πολιτισμό της περιοχής χωρί ποτέ να χάσουν την επαφή τους με τον κυρίω Ελλαδικό χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Παλαιστίνιου σοφιστή Γενέθλιου, ο οποίο, αν και η καταγωγή του ήταν από την περιοχή τη η η Πέτρα, αρχαία πόλη τη σημερινή Ιορδανία, με στην Αθήνα όπου εκπαίδευσε τον γνωστό Καλίνικο. Έτσι, ο Παλαιστίνιος λέει σοφιστής, ε, γενέθλιος. Και διαβάζουμε εδώ, γενέθλιος, ιός του γενεθλίου, Παλαιστίνιος, από την περιοχή της Πέτρας, σοφιστής, μαθητής του Μινουκιανού και του Αγαπητού, εξεπαίδευσε εν συνεχεία στην Αθήνα τον Καλίνικο, Λεξικό σούδα. Εκεί το διαβάζουμε αυτό. Οι Έλληνες λοιπόν ήταν κυρίαρχοι της ευρύτερης περιοχής Παλαιστίνης και των ακτών του σημερινού Ισραήλ, είτε ως όλυμοι, είτε ως κρίτες φιλιστέοι, είτε ως απόγονοι των Μακεδόνων του, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είτε ως άλλοι αιγεοπελασγοί άπικοι. Ζούσανε όλοι εκεί πάρα πολλά χρόνια πριν την έλευση του Ιησού Χριστού. Από αυτό συνάγεται και δικαιολογείται η έντονη παρουσία των Ελλήνων στις περιοχές που έζησε ο, ο Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός. Επιπλέον η επαρχία της Γαλιλαίας, στην οποία μεγάλωσε και, ε, και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός, ήταν κατεξοχήν η επαρχία των Ελλήνων, από την οποία κατάγονταν οι μαθητές του Χριστού. Η ονομασία Γαλιλαία αποτελείται από τη λέξη γα που στη δωρική και την αιωλική διάλεκτο είναι η γη και τη λέξη λίλεα, λίλεα, γιώτα αλφα λίλεα που είναι η αρχαία πόλη της Φωκίδας 80 στάδια από τους Δελφούς. Όπως η Γαλιλαία ήταν χώρα παραλίμνια πλησίων της λίμνης Γενισαρέτ. Παρομοίως και η Λίλεα, Λίλεα, γιότα αλφα, είπαμε, ήταν εκτισμένη στις πηγές του Κηφισού ποταμού. Και διαβάζουμε εδώ, στην πόλη Λίλεα υπάρχει θέατρο, <coughs> υπάρχει θέατρο, αγορά και λουτρά. Υπάρχουν επίσης και ιερά του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος. Η Λίλεα είναι μία από τις Ναϊάδες, νύμφες, κόρη του Κυφισού και από το όνομά της ονομάστηκε η πόλη Λίλεα. Σε αυτήν έχει τις πηγές του ο Κυφισός ποταμός. Θα διαβάζουμε αυτά από Αψανίας, Ελλάδος περιήγησης 10,33. Ουσανίας, τα λέει αυτά. Η ετιμολογία της ε, λέξεως Γαλιλαία προέρχεται από τη λέξη γα και τη λέξη αλία που είναι συνειρημένος τύπος της αιτιατικής του ουσιαστικού αλιέψ και συνολικά σημαίνει η γη της αλιείας που βρίσκεται γύρω από τη λίμνη Γεννισαρέτ. Κατά μία άλλη εκδοχή η ετυμολογία της λέξεως Γαλιλαία προέρχεται από το ουσιαστικό αλιέα, αλιέα το έα με αλφαγιώτα, που σημαίνει ηλιέα, ήτα, γιώτα, αλφαγιώτα, ηλιέα, λεξικό Λίντελ και σχετίζεται με τον ήλιο και το φως, ανάγοντας έτσι την Γαλιλαία, σε γη του φωτός και του πνευματικού χρίσματος η οποία υποδέχτηκε το φως του κόσμου, τον Ιησού Χριστό. Μεταξύ των ελληνικών πόλεων της Γαλιλαίας περιλαμβάνονται η Κανά, τα Νάζαρα, τα Μάγδαλα, η Αρεθούσα και άλλες. Ελληνική πόλη είναι και η ονομασία της λίμνης Γενισαρέτ, αλλά και του Ιορδάνη ποταμού που είναι αναγραμματισμός της λέξεως, προσέξτε εδώ, Ιριδανός. Ιριδανός. Ο Ιορδάνης Ποταμός είναι αναγραμματισμός της λέξεως Ιριδανός. Ιριδανός. Ήτα, γιώτα, Ιριδανός. Ήτα, γιώτα, Ιριδανός. Από την πόλη της Ναζαρέτ, που είναι τα αρχαία Νάζαρα, προσδόθηκε στον Ιησού η ονομασία Ναζορέως δεν ονομάστηκε Ναζαρινός όπως συνηθιζόταν για όλους τους κατοίκους αυτής της πόλεως, αλλά Ναζορέος, διότι ήταν στην όψη ωραίος. Έτσι, εκτός από την χώρα της Γαλιλαίας, κατάμεστη από Έλληνες, ήτανε και η γειτονική χώρα της Δεκαπόλεως, Δεκαπόλης, Δεκαπόλεως, που ήταν μια ομοσπονδία από 10 ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης, οι περισσότερες από ιδρύθηκαν κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεταξύ των πόλεων της Δεκαπόλεως και της επίσης ελληνόφωνης γειτονική επαρχίας της Περέας εαι η Περαίας, της γειτονικής επαρχίας της Περέας περιλαμβάνονται η Σκυθόπολη με Υ έτσι, η Σκυθόπολη, η Νίσα, Υ 2 σίγμα, ο Ήπος, γιώτα, 2 πι, Ήπος, η Γέρασα, τα Γάδαρα, το Δίον και η Πέλα, η Πέλα, κανονικά, έψιλον, 2 λάμδα, η Πέλα. Η τελευταία πόλη ιδρύθηκε από τον Σέλευκο τον Νικάνορα. Τον δε και γάδαρα κόμι Μακεδονίας Παύλα Ηρωδιανός. Από τον Νικάνορα, τον στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τη μήν της κοινής τους, γενέτηρας, που ήταν η Πέλα της Μακεδονίας. Εκτός από την Πέλα, με τις ίδιες ονομασίες, συναντώνται στη Μακεδονία και οι πόλεις Δίων και Γάδαρα. Και διαβάζουμε εδώ. Εκ των Γαδάρων φιλόδημος τε ο Επικούριος και Μέλαγρος και Μένιπος ο Σπουδογέλιος και Θεόδωρος ο Καθημάς Ρίτορ. Στράβων, ο Στράβωνας τα λέει αυτά, Στράβων Γεωγραφικά 16,2,29. Εκεί το βρίσκουμε, ο Στράβωνα. Στα γεωγραφικά του Στράβωνα. Οι Μακεδόνες κάτοικοι της Πέλας της Δεκαπόλεως, μαζί με τους κάτοικους της γειτονικής επαρχίας της Περέας, ήταν αυτοί που ως επιτοπλίστων πίστεψαν στον Χριστό. Και διαβάζουμε εδώ πάντες όσοι επίστεψαν στο Χριστό ως επιτοπλίστων κατοικούσαν στην Περαία και στην πόλη Πέλα που συγκαταλέγεται στην Δεκάπολη η οποία αναφέρεται στο Ευαγγέλιον, Επιφάνιος, κόμμα Πανάριον, τόμος 1, σελίδα 33,5. Ε, 5. στην επαρχία της Δεκαπόλεως αναφέρεται και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και οικολούθησαν αυτόν όχλη πολύ από τις Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως. Ματθαίος 4,25 Και συνεχίζουμε. Πλήθη λαού προσέρεαν προς τον Ιησού και από τη γειτονική Συρία, η ονομασία της οποίας είναι επίσης ελληνική από το άστρο του Συρίου, εγιώτα Συρίου. Ο πιο, ο πιο επιφανής Έλλην της Συρίας ήταν ο Φερεκίδης. Όλα ε, υ, έτσι. ε, υ, ήταν ο τέλος. Ήταν ο Φερεκίδης, ο πιο επιφανής Έλλην της Συρίας ήταν ο Φερεκίδης. Ο δάσκαλος του Πυθαγόρα. Ο Φερεκίδης ήταν ο δάσκαλος του Πυθαγόρα. Προσέχεις, Και προσέχετε τι λέμε. Οι μεγαλύτερες πόλεις της Συρίας ήταν η Αντιόχεια, η Σελεύκεια και η Λαοδίκεια, οι, οι οποίες επίσης ιδρύθηκαν από το Σέλευκο, τον Νικάνορα, ο οποίος διετέλεσε Βασιλιά της Συρίας. Η πόλη της Αντιόχειας, που ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας, είχε πληθυσμό που έφτανε το μισό εκατομμύριο. Η αρχαιότερη όμως πόλη της Συρίας, και σημερινή πρωτεύουσά της είναι η πόλη της Δαμασκού, που ιδρύθηκε από τον Δάμασκο, ιό της Αλιμίδης. Αλιμίδης, ε, όλα ήτα, Αλιμίδης, τον ιό της Αλιμίδης, τον Δάμασκο. Έλληνες προσκυνητές λοιπόν προσήλθαν στα Ιεροσόλυμα και στον Φίλιππο λέγοντάς του «Κύριε θέλουμε να δούμε τον Ιησού» ο Ιησούς αρχίζει το κοσμοσωτήριο έργο του από χώρα Ελλήνων και οι πρώτοι μαθητές του είναι Έλληνες αλληλείς. Γι' αυτό και έχουν ονόματα ελληνικά, όπως ο Πρωτόκλητος Ανδρέας, ο Σίμων, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Φίλιππος. Γι' αυτό τότε η αναφορά των Ελλήνων έγινε στην αφετηρία και ως Γαλιλαίοι οι Έλληνες προσήλθαν στον Φίλιππο, διότι ήταν και αυτός Γαλιλαίος, για να δείξει σε αυτούς τον Ιησού, τον οποίον ήθελαν να δουν, όπως αναλύει και ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας Κυριλός, κυριλός, ύψιλον, γιώτα, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας Κυριλός, ερμηνεύοντας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, τόμος 2, σελίδα 308, οι πρώτοι μαθητές στους οποίους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του ήταν Έλληνες αλληλείς από τη Γαλιλαία, ο Ανδρέας και ο αδερφός του Σίμων. Και διαβάζουμε. Ενώ περπατούσε κοντά εις την λίμνη της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέαν, τον αδερφό του Σίμωνος, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα εις τη λίμνη, διότι ήσαν αλληλείς. Και ο Ιησούς τους είπε «Ακολουθήστε με» και θα σας κάνω, κάνω αλληλείς ανθρώπων και αμέσως άφησαν τα δίκτυα τους και τον ακολούθησαν Μάρκος 1,16 Τα ονόματα Ανδρέας και Σίμων αποδίδονται σε αρχαίους Έλληνες ότι Σικιονίης Σικιονίης ομέγα γιώτα, όμικρο γιώτα, ότι συγκοινωνείς έχρισεν η πυθία εκατό έτη ένεκα μάγειρας ως εκαλύτο Ανδρέας. Διόδωρος η βιβλιοθήκη 8,24. Ε, Σίμων Αθηναίος, σκητοτόμος, ούτως ερχομένου Σοκράτους επί το εργαστηρίο, και διαλεγωμένου την α, ον εμνημόνευσεν επί επίητο. Διογέννης Λαέρτιος βίη φιλοσόφων 2,122. Το όνομα Σίμων τώρα, το όνομα Σίμων με αναγραμματισμό μας δίνει το όνομα Μήνος. Μήνος, για κάτι το να δείτε. Το όνομα Σίμων με αναγραμματισμό μας δίνει το όνομα Μίνος, έτσι, γιώτα Το όνομα σιμων γιώτα ω. με αναγραμματισμό μας δίνει το όνομα Μίνος, Το όνομα του γενάρχη των κριτικών φυλών που κατέκλυσαν την περιοχή της Παλαιστίνης και του σημερινού Ισραήλ αιώνες πριν την εμφάνιση των Εβραίων στις ανατολικές ακτές Μεσογείου. Ελληνικό ήταν και το όνομα του Φιλίππου, με πιο γνωστό από τους αρχαίους Έλληνες, τον Φίλιππο Β, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ελληνική ετυμολογία έχουν και τα ονόματα των Αποστόλων Θωμά και Ναθαναήλ. Το όνομα Θωμάς προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη Θώμα με ωμέγα, που σημαίνει θαύμα ενώ το όνομα Αθαναήλ προέρχεται από το συνθετικό Αθάνα και Ήλ και σημαίνει ο ήλιος της Αθανασίας, της αιωνιότητος. Όλα τα ονόματα με κατάληξη το συνθετικό Ήλ, με Ήτα έτσι, το συνθετικό Ήλ, υποδηλώνουν την καταγωγή από τον ήλιο και το φως, όπως οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ. Και Ουρίλ βέβαια, δεν το γράφει εδώ. Όλοι οι αρχάγγελοι. Το όνομα Μιχαήλ προέρχεται από το μίχα, το μίχα με ύψιλον, μίχα παύλα ήλ, και σημαίνει το ενδότατο σημείο του ήλιου. Το ενδότατο σημείο του ήλιου, προσέχετε. Το όνομα Μιχαήλ, προέρχεται από το μίχα, με ύψιλον, παύλα ήλ, και σημαίνει το ενδότατο σημείο του ήλιου. Το ξαναδιαβάσω αυτό. Το όνομα Μιχαήλ προέρχεται από το Μίχα με ύψιλον Παύλαϊλ και σημαίνει το ενδότατο σημείο του ήλιου. Ελληνική ετυμολογία έχει και η λέξη που ορίζει το έθνος των Εβραίων. Δηλαδή η λέξη Ισραήλ, η οποία αποτελείται από τα συνθετικά Ρα και Ιλ. Το Ι συμβολίζει την Ίσιδα, Παύλα, Δήμητρα. Το Ρα είναι ο ηλιακός λόγος και το Ιλ είναι ο Ιωσ. του Ηλίου, ο Ηλιογόνος. Για το λόγο αυτό όταν ο Ιησούς αναφέρεται στο Ισραήλ, αναφέρεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πέραν της εβραϊκής γραφής, ελληνική προέλευση έχουν και τα σύμβολα της εβραϊκής αριθμητικής. Ο εβραίος γλωσσολόγος, ερευνητής και καθηγητής του Πανεπιστημίου Τελαβίβ, Ιωσήφ Γιαχούντα, για Χούντα, μετά από τριακονταετή έρευνα, απέδειξε στο βιβλίο, στο βιβλίο του Hebrew is Greek, τα εβραϊκά είναι ελληνικά, ότι το 90, προσέξτε εδώ, το 90% των εβραϊκών και των αραβικών λέξεων είναι ελληνικές. Και είναι λογικό να είναι ελληνικές, διότι όταν ο Αβραάμ και οι φίλοι του έφτασαν στη Παλαιστίνη από τη γενέτηρά τους Ουρ και τα βάθη της Βαβυλώνας αντίκρισαν τον πολιτισμό των Φιλιστέων ε, Κρητών Φιλιστέων των Φιλιστέων Κρητών με τα πολυόροφα κτίσματα τα υδραγωγεία τις βιβλιοθήκες τα θέατρα και τα λουτρά Οι Εβραίοι ήταν νομάδες που είχαν προφορικό λόγο όχι όμως και γραπτό. Έπρεπε, ήταν νομάδες λέει, που είχαν προφορικό λόγο, όχι όμως και γραπτό. Έπρεπε λοιπόν από κάπου να διδαχθούν και να δανειστούν τη γραφή. Ελληνική ετυμολογία έχει και το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, η οποία εθεωρείται στην καταγωγή Α, Παύλα, Ρα, Παύλα, Μέα, Αραμέα, έτσι, το ΜΕΑ με ΑΙΟΤΑ. ΜΕΑ. Α, Παύλα, ΡΑ, Παύλα, ΜΕΑ. ΑΡΑΜΕΑ. Ήταν στην καταγωγή ΑΡΑΜΕΑ. Ήταν ΜΕΑ, Ήτανε μεα ε, παρένθεση που σχετίζεται με τη γέννηση του θείου Βρέφους, κλείνει παρένθεση, και κατάγεται από τη γη ενό λαμπρού ήλιου ή αστέρα. Το όνομα Μύρια στα εβραϊκά σημαίνει άστρο της θάλασσας. Όσον αφορά στην ελληνική καταγωγή των μαθητών του Ιησού, διαπιστώνουμε ότι ελληνικό είναι και το όνομα του αγαπημένου μαθητή του Ιησού, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σύμφωνα με τον ιστορικό χρονογράφο Ιωάννη Μαλάλα, οι Ιωνες Έλληνες που, κατάγονταν, που κατάγονταν από την Ιώ, από την Ιώ, ε, Ιώτα, ομέγα, διδάχτηκαν στο παρελθόν από τον Ιωνέα ωμέγα και τον Νέα Αλφα. Από τον Ιωνέα και διαβάζουμε εδώ, οι Ιωνές που, που προέρχονταν από την Ιω έγιναν αρχηγοί των Ελλήνων, διότι διδάχτηκαν από τον Ιωνέα μαλάλας ε, στο έργο του «Χρονική Ιστορία» λόγος ε, δεύτερος σελίδα 40. Η ετυμολογία του ονόματος Ιωάννης, όπως και του ονόματος Ιωαννέας, σχετίζεται με τους Ιωνές και την Ιώ. Η Ιώ ήταν κόρη του Ινάχου, Ι, με γιώτα, Ινάχου, και πρώτη ιέρια της Ήρας. Ήταν κόρη του Ινάχου, με γιώτα, και πρώτη ιέρια της Ιράς. Το κλείνει παρένθεση. Σχετίζεται όμως, βέβαια, και με το θριαμβευτικό επιφώνημα Ιωάν, Ιωάνν και διαβάζουμε εδώ Βοά τη λοιπόν, Ιωάν Σοφοκλής ε, στο έργο του Φιλοκτήτης ε, στο 216 Σημάντριαν α δε πειράς εννοείς Ιωάν Καλήμαχος πάλι αποσπάσματα 4,40 έτσι Βοά τη λοιπόν, Ιωάν ε, ε, βοά τη ήτα ομέγα όμικρον. Βοά τη Ιωάν, ε, Ιωάν γιώτα ομέγα αλφα. Βοάν τυλοπόν Ιωάν, 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 τυλο, τυλοπο, Ιωάν σοφοκλής ε, στο έργο του φιλοκτήτη. Και σημάντριαν α δε πειράς, ε, νοείς, Ιωάν ε, ο Καλύμαχος από 4,40. Και συνεχίζουμε. Αξιοσημείωτος είναι και ο αποσυμβολισμός του ονόματος Ζεβεδαίος. Ζεβεδαίος, ε, 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 Ζεβεδαίος. Όνομα που έφερε ο πατέρας του Ιωάννου και του Ιακώβου. Όπως μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ιησούς, με μετονόμασε το τους δύο Υιούς του Ζεβεδαίου, Ιωάννη και Ιάκωβο, με το όνομα Βοανεργές που σημαίνει η Ι της Βροντίς». Και διαβάζουμε εδώ και τον Σίμωνα τον ονόμασε Πέτρον, το δε Ιάκωβον, τον Υιό του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη, τον αδερφό του Ιακώβου, τους ονόμασε Βοανεργές το οποίο σημαίνει «Ιη Βροντίς». Μάρκος, διαβάζουμε στο Μάρκος εδώ, 3.16. Μάρκος 3.16. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος επωνομάζονται, επωνομάζονται από τον Ιησού «Ιη της ε, Βροντίς», διότι το όνομα του πατέρα τους φέρει την ονομασία του διαχειριστή της βροντί. το όνομα ΙΔΕΟΥ ΔΙΟΣ Υ ΙΔΕΟΥ. Η λέξη ΙΔΕΟΣ Υ Α य, είπαμε προέρχεται από το ΙΟΣ ΠΑΥΛΑ ΔΙΑ. Η ονομασία Ζεύε, Διός, ε ε, ε α, य, προέρχεται από τα παράγωγα ΖΕΨ και ΙΔΕΟΣ Υ Α य, και σημαίνει τον ιδέο, είπαμε ΙΑΙ, ζεύς της βροντής και του κεραυνού, φανερώνοντας και τη συγγένεια των ιών του Ζεβεδαίου με τον ε, γενάρχη της βροντής, τον Ολύμπιο γενάρχη της βροντής. Ελληνικό όνομα έχει και ο πατέρας των Αποστόλων, Σίμωνος Πέτρου και Ανδρέου, ο Ιωνάς ο πατέρας δηλαδή των Αποστόλων Σίμωνος Πέτρου και Ανδρέου, ο Ιωνάς. Ο όνομα που προέρχεται από τον Ιωνά, τον εγγονό του Έλληνα και γενάρχου των, τον Ιώνων. Την ονομασία Ιωνάς είχε και ο προφήτης τον οποίον ε, κατάπιε το Κίτος. Το Κίτος. Ναι, ε, ήταν. Το Κίτος. Η καταγωγή του προφήτη αυτού ήταν από τη γη της Κάρι που βρισκόταν πλησίον άλλη μια ελληνική πόλεω του Ισραήλ, τη παραθαλάσσια Αζώτου. Με ωμέγα, Αζότου. Και διαβάζουμε εδώ. Ιωνά είναι εκ, εκ γη Κάρι Αθέμ, πλησίων Αζότου, πόλεω Ελλήνων, κατά θάλασσαν. Ισύχιο, ε, στίχος 100. Ο Ιησούς αλλάζει το όνομα του Σίμωνος και τον προφέρει Κυφά, που σημαίνει Πέτρος, δίνοντάς του και πάλι όνομα ελληνικό. Και διαβάζουμε εδώ. «Εμβλέψας δε εις αυτόν, ο Ιησούς είπε, σύ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, σύ θα ονομαστείς Κυφάς», με ήττα, έτσι, Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος, Ιωάννης 1. 42. Το διαβάζουμε εκεί. Ιωάννης 1,42. Το όνομα Κυφάς σχετίζεται με τον Κυφέα. Προσέξτε Το εδώ τώρα. Τον Κυφέα, τον πατέρα της Ανδρομέδας. Ο Κυφέας ήταν ο πατέρας της Ανδρομέδας. Εάν ο Σίμων, ο αδερφός του αν ο Σίμων, ο αδερφός του Ανδρέας και ο πατέρας τους Ιωνάς ήταν Εβραίοι, Τότε γιατί είχαν ονόματα ελληνικά και Έλληνες προγόνους. Ε? Γιατί είχαν ονόματα ελληνικά και Έλληνες προγόνους. Και γιατί ο Ιησούς αλλάζει το όνομα του Σίμωνος και του δίνει το όνομα Πέτρος, που στα ελληνικά σημαίνει πέτρα, γνωστοποιώντας του ότι πάνω στην πέτρα θα χτίσει την εκκλησία του Διότι ο Απόστολος Πέτρος, αδερφός του, του Ανδρέα και ο πατέρας Ιωνάς ήταν Έλληνες. Όπως Έλληνες ήταν και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αδερφός του Ιάκωβος, ο Απόστολος Τωμάς, ο Απόστολος Ναθαναήλ, ο Απόστολος Φίλιππος και ο Ευαγγελιστής Μαθαίος που όλοι τους είχαν ονόματα ελληνικά. Η ονομασία Έλλην δεν προσδιορίζει απλά μία φυλή. Προσέξτε εδώ, η ονομασία Έλλην, Έλλην δεν προσδιορίζει απλά μία φυλή, αλλά είναι τίτλος και αξίωμα που προσδιορίζει τους ιούς του Φωτός. Τους ιούς του Φωτός. Αυτό Το σημαίνει Έλλην. Δεν προσδιορίζει λέει, απλά μία φυλή, αλλά είναι τίτλος και αξίωμα που προσδιορίζει τους ιούς του Φωτός. Η ονομασία Έλλην. Η ετυμολογία της λέξεως ελάς αποτελείται από τα συνθετικά ελ και «Λάς». Το ελ σημαίνει ήλιος και φως. Ενώ το λάς προέρχεται από το λάς που σημαίνει λίθος. Η λέξη ελάς λοιπόν σημαίνει λίθος φωτός. Λίθος φωτός είναι η ελάς ως αναπόσπαστο τμήμα του Χριστού που είναι το φως του κόσμου αλλά και θεμέλιος λίθος στον οποίο στηρίζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα ο αληθινός λίθος της ζωής και διαβάζουμε και πάντες το αυτό πνευματικό ποτόν έπιναν διότι έπιναν από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις η δε πέτρα η δε πέτρα ήτο ο, Ι, ο Χριστός. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Έτσι. Προς Κορινθίους α 10,5. Και διαβάζουμε παρακάτω. Όσοι λύθοι ζώντες όμως οικοδομή, οικοδομήθηκαν και οι Έλληνες, προσέξτε εδώ τώρα, ως λύθοι ζώντες όμως οικοδομήθηκαν και οι Έλληνες από τον Δευκαλίωνα, Δευκαλίωνα και την Πύρα. Δευκαλίωνας, ε, Ιω ωμέγα και την Πύρα, ύψιλον 2 ε, δύο ρο, την Πύρα. Το Δευκαλίωνα και την Πύρα, έτσι, Πύρα, Υ 2 δύο ρο. Προσερχόμενοι στον Παρνασσό μετά τον κατακλυσμό έριπταν λίθινους γόνους» προσέξτε εδώ. Έριπταν λίθινους γόνους και δημιουργούσαν ανθρώπους. Προσέχετε. Το ξαναδιαβάσω αυτό. «ως λίθι όμος όμως, οικοδομήθη, οικοδομήθηκαν και οι Έλληνες από τον Δευκαλίωνα και την Πύρα και την Πύρα οι οποίοι προσερχόμενοι στον παρανασό μετά τον κατακλυσμό έριπταν λίθινους γόνους και δημιουργούσαν ανθρώπους. Και διαβάζουμε «Και αφού διέταξε ο Ζέψ να σηκώσει λίθους και να τους ρίξει πάνω από το κεφάλι του, αυτούς που έριχνε ο Δευκαλίων γίνονταν άνδρες και αυτούς που έριχνε η πύρα γίνονταν γυναίκες. Από που ονομάστηκαν μεταφορικά και λαοί. Από το λάς που σημαίνει λίθος. Από βιβλιοθήκη 1,48,1 στο Απολόδωρος Βιβλιοθήκη. Η λέξη λάς που σημαίνει λίθος, μας δίνει και τη λέξη άλλας, προσέξτε εδώ, η λέξη λάας που σημαίνει λίθος μας δίνει και τη λέξη άλας και διαβάζουμε «Σεις είστε το άλας της γης». Ματθαίος κεφάλαιο 5 στο 13 «Σεις είστε το άλας της γης». Η λέξη πι παύλα ε, έτρα πέτρα δηλαδή, πι, παύλα, έτρα, με την προσθήκη ενός ή ενός αλφα γίνεται αντιστικός πετέρα και πι, παύλα, ατέρα. Προσέξτε εδώ, σημαίνοντας έτσι την πύλη, την ετέρα, την πύλη του πατέρα. Φύλακα τη πύλη είναι ο Απόστολο Πέτρο, π. παύλα έτερο, Πέτρο, στον οποίον ο Ιησούς ανέθεσε να κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου. Και διαβάζουμε, και διαβάζουμε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απολίαν και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωή και ο λίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Μαθαίος 7, κεφάλαιο 7, 13. Και συνεχίζουμε. Το πρώτο γράμμα π, το, το πρώτο γράμμα της, του, του ονόματος Πέτρος, όχι μόνο λεκτικά και ενιολογικά, αλλά και γεωμετρικά, σημειολογεί μία πύλη. Το πρώτο γράμμα π, την πύλη του Παραδείσου. Επιβεβαιώνεται έτσι και με την ελληνική σοφία ο αποσυμβολισμός των λέξεων Πέτρα και Πέτρος, η επωνομασία του Σίμωνος σε πέτρο και ο ορισμός του σε φύλακα του παραδείσου που κρατάει τα κλειδιά της πύλης της αιωνίου ζωής. Κρατάει τα κλειδιά της πύλης της αιωνίου ζωής. Και διαβάζουμε. Ήσαν μερικοί Έλληνες μεταξύ εκείνων που είχαν ανέβει για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. Αυτοί λοιπόν ήλθαν εις την Γαλιλαίαν και του είπαν «Κύριε θέλουμε να ειδούμε τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει στον Ανδρέα και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγει εις τον Ιησούν. Ο Ιησούς αποκρίθη εις αυτούς. Προσέξτε τώρα εδώ. «Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Μόνη η Ελλάς αληθώς ανθρωπογονή, φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων. Είναι εξα, εξακριβωμένο γενός αλογισμών που, που, συνάπτεται με την επιστήμη. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Εάν ο σπόρος του σιταριού δεν πέσει στην γη και πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, Πέρι πολλήν καρπών. Ευαγγέλιο Ιωάννου 12,20 λέει. Πρώτης Α. Οικουμενικής Συνόδου. Η επίμαχη φράση, προσέξτε τώρα εδώ. Η επίμαχη φράση, μόνη η Ελλάς, αληθώς ανθρωπογονή, έτσι, πιτών ουράνιων και βλάστημα θείων, είναι εξακριβωμένων γενός αλογισμών που συνάπτεται με την επιστήμη. Αλήθεια, λίγο, λέγω, εάν ο σπόρος σιταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει αυτός μόνος, εάν όμως πεθάνει φέρει, φέρει, φέρει πολύ καρπών. Η επίμαχη φράση «μόνη η Ελλάς αληθώς ανθρωπογονή» και όλα τα υπόλοιπα έχει αφαιρεθεί από τα νεότερα κείμενα. Έχει αφαιρεθεί από τα νεότερα κείμενα. Η συγκεκριμένη φράση έχει καταγραφεί και από τον φίλον, από τον φίλον, περί του Προνοία Θεού διοικήστε των κόσμων ε, κόμμα 66. Ο Αλεξανδρινός φιλόσοφος γεννήθηκε περί το 25 π.Χ. και απεβίωσε περί το 45 μετά Χριστόν. Έζησε δηλαδή την εποχή του Ιησού και γι' αυτόν τον λόγο ήταν γνώστης ενός μεγάλου μέρους της διδασκαλίας του. Μετά την ανάληψη του Ιησού, ο Φίλων συναντήθηκε και έζησε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, μαζί με τον Απόστολο Πέτρο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο στη Ρώμη. Το στοιχείο που τους ένωνε ήταν βέβαια ο Ιησούς Χριστός. Ο καθηγητής πανεπιστημίου Πρόκος Ερευνώντας το 1974, προσέξτε εδώ, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πρόκος, ερευνώντας το 1974 στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, όσα απεσταλμένος ξένων πανεπιστημίων, ανακάλυψε την επίμαχη αυτή φράση, καθώς και το συγκεκριμένο τμήμα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Το έχουν στο Βατικανό. Αυτοί. Το 1204 που έγινε η άλωση από αυτούς πήρανε πολλά, έτσι, από, το, από την πόλη, από τη Ρωμανία, γιατί αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ρωμανία είναι, δεν είναι από το Βυζάντιο. Ένα μέρος από τον Βυζάντιο. Η Ρωμανία είναι η Εθάνα αλλά εδώ, για να μείνουμε στο θέμα εδώ, ο καθηγητής Πρόκος λέει ερευνώντας το 1974 στη βιβλιοθήκη του Βατικανού ανακάλυψε την επίμαχη αυτή φράση καθώς και το συγκεκριμένο τμήμα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Προφανώς οι εν Βατικανό πατέρες ξεγελάστηκαν από τα ευρωπαϊκά διαπιστευτήρια του Έλληνα πανεπιστημιακού και έδωσαν κατά λάθο πρόσβαση στην αλήθεια. Έτσι, Μόνη Ελλά, αληθό ανθρωπογονή και όλο το υπόλοιπο το κείμενο. Η σφραγίδα. Αρτσίβιουμ Σικρέτουμ Αποστόλ Βατικανού επάνω στα Ευαγγέλια θα έπρεπε να ξυπνήσει πολλέ κοιμισμένε συνειδήσει. Έτσι, η σφραγίδα αρχίβιου Σικρέτουμ Αποστόλ Βατικανού επάνω στα Ευαγγέλια θα έπρεπε να ξυπνήσει πολλές κιμισμένες ενειδήσεις. Υπάρχει μία σιωπηρά και η φέρπουσα συνθήκη, σύμφωνα με την οποία για να γίνει κάποιος σήμερα χριστιανός, πρέπει να αποδεχτεί την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή όμως δεν αποτελεί κλίμακα προς το Θεό. Τα έργα τα οποία γράφει εδώ τώρα τη γνώμη του άνθρωπος, εδώ που το έχει γράψει, τα έργα λέει τα οποία αποδέχομαι ως θεόπνευστα είναι έργα των προφητών, τα έργα δηλαδή τα θεόπνευστα είναι τα έργα των προφητών και οι ψαλμοί. Ο Μωυσής ως αληθινός προφήτης μετέφερε ως ανθρώπους τη βουλή του Θεού. Προσέξτε εδώ όμως, οι εβδομήκοντα όμως μεταφραστές παλαιάς διαθήκης έκρυψαν την αλήθεια, παραποίησαν τα λεγόμενα του Μωυσέως και τα προσαρμόσαν προς τις διδαχές του Γιαχβέ, «Εδώς», λέει αυτός. Το ίδιο, βέβαια, έκαναν και άλλοι γνωστοί ευτυχώς σε όσους ερευνούν τας γραφάς, όπως εκείνος εδίδαξε. Αποτελεί διαστημό και ύβρι για το ελληνικό πνεύμα το να αποδεχόμαστε την ιστορική θρησκευτική πορεία των Εβραίων ως όπνευστη και ως απαραίτητη προϋπόθεση, για να καταστούμε καλοί χριστιανοί απορρίπτοντας την αρχαία ελληνική γραμματεία και τη σοφία των Ελλήνων. Και συνεχίζει εδώ πέρα. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω λέ, σε μερικές απόψεις του κειμένου. Και ποια από αυτά θεωρώ πιθανά ή λογικά. Απορρίπτω την ελληνική καταγωγή Λένε διάφορα εδώ πέρα. Τώρα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν το, το παρακάτω εδώ πέρα. Έχει κάνει κάνουν σχόλια διάφορα εδώ πέρα. Στη συνέχεια τα οποία δεν ενδιαφέρουν κανένα. Το κείμενο είναι αυτό. Πάντως εδώ. Και να πάμε να δούμε τώρα εδώ. Να πάμε να δούμε τώρα εδώ. Αυτό που είπαμε πριν, ελήλυθεν η ώρα, είναι αδοξαστή ο ιός του ανθρώπου. Ελάς γάρ μόνι ανθρωπογενή, πιτών ουράνιων και βλάστημα αθείων, οικριβωμένων λογισμών αποτίκτουσα οικειούμενων επιστήμην. Χειρόγραφο του Ευσεβίου του πανφίλου Επισκόπου Κεσαρία 265. 265 Ανακαλύφθη λέει αυτό υπό του καθηγητού Πρόκου το 1974 στις βιβλιοθήκες του Βατικανού στις οποίες είχε, είχε, επισκεφθεί ως επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων από τα Ευαγγέλια έχουν απαλληφθεί οι τελευταίες φράσεις. Βέβαια, μην ξέρουμε μόνο το ελίληθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι, το Ελλάς γάρ μόνοι ανθρωπογενή φυτών ουράνιων και βλάστημα αθείων, εγκριβωμένων λογισμών από τίκτουσα οικειούμενων επιστήμην αυτό έτσι, το έχουν αφαιρέσει αυτό. Αυτό που ήθελα να πω στο, στο φίλο και σε όλους τους φίλους δηλαδή είναι ότι οι Έλληνες τα είχαν, όλη, τα είχαν, όλα σε κώδικες. Σε κώδικες. Πρέπει ο άλλος να μπορεί να καταλάβει τους κώδικες, να αποδικοποιήσει τα, αυτά που λέγανε οι Έλληνες. Γιατί δεν ήταν όλα αυτά που παρουσιάζουν. Έτσι, ο, πρέπει να καταλαβαίνει τι θέλει να εξηγήσει εδώ πέρα. Οι Έλληνες δηλαδή. Τα είχαν αποκρύψει, τη... τα είχαν σε κώδικες για να μην μπορεί να πήγαινε η γνώση στον οποιοδήποτε. Για να μπορούν να κατασυνοούνται και μεταξύ τους εκείνοι οι Έλληνες, μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά για σήμερα είχα να σου πω φίλε μου και για την Ευρώπη και για όλα αυτά που είπαμε. Να μπείτε, να τα διαβάσετε όλα αυτά, να τα δείτε και μόνοι σας. Να κάνετε την έρευνά σας και εσείς, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ερευνάτε τέλος πάντων, να βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Είπαμε για του Όλυμου, είπαμε για το Ιεροσόλυμα, είπαμε για. τα ε, πολλά είπαμε σήμερα. Έτσι. Να μπει να, να, να μπεις και εσύ και οι φίλοι να δείτε και ήταν οι σόλυμοι, τι ήταν η Σόλιμη; τι ακριβώ ε, τα παιδιά του. Τι είχε γίνει με το Μίνωα και το Σαρπιδόνα, τι ακριβώ όλα αυτά που είπαμε και με το Θεό, με τον Ιησού Χριστό, τους μαθητές του ελληνικές πόλεις εκεί, στου Αγίου Τόπου, ε, οι μαθητές του Χριστού, που βλέπουμε ότι ήταν Έλληνες, ελληνική γλώσσα, που βγαίνουν οι Εβραίοι και λέει το 90% των Εβραϊκών είναι ελληνικά και όλα αυτά που είπαμε. Χρόνια πολλά και πάλι και σε ένα φίλε και σε όλους τους ε, φίλους. Αυτά είχα να πω για σήμερα, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Yes, yeah, sirs.